Μια ασύλληπτη περιπέτεια που σημάδεψε την παιδική της ηλικία και άλλαξε για πάντα τον τρόπο σκέψης της, βίωσε στα 14 της χρόνια μια μαθήτρια της 3ης γυμνασίου. Το κορίτσι δέχθηκε εκβιασμό από συνομήλικο συμμαθητή της, ο οποίος απέτησε να του αποστείλει γυμνές φωτογραφίες της. Διαφορετικά, απειλούσε πως θα έκανε κακό στους γονείς και το μικρότερο αδερφό της. Η 17χρονη σήμερα μαθήτρια, βιώνοντας τον απόλυτο τρόμο, απέστειλε μία φωτογραφία της, κρατώντας για τον εαυτό της το μυστικό του εκβιασμού. Ώρες αργότερα, είδε τη φωτογραφία της να διακινείται με απίστευτη ταχύτητα στα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές ολόκληρου του σχολείου αλλά και της περιοχής της. Παρά το σοκ του διασυρμού της, επέλεξε τη σιωπή και χρειάστηκε να περάσουν 3 ολόκληροι μήνες μέσα στην αγωνία, προκειμένου να βρει το κουράγιο να εκμυστηρευτεί το μυστικό της, αρχικά στη δασκάλα που της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Εκείνη με τη σειρά της ενημέρωσε τους γονείς που έδρασαν αστραπιαία. Απευθύνθηκαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για οδηγίες και συμβουλεύτηκαν άμεσα δικηγόρο. Ενημέρωσαν τον γυμνασιάρχη, αναζήτησαν και βρήκαν από μόνοι τους τους γονείς του αγοριού που εκβίασε την κόρη τους, με τους οποίους και συναντήθηκαν από κοντά. Μήνες αργότερα, το 14χρονο αγόρι βρέθηκε να ζητά συγγνώμη από τη συμμαθήτριά του, επιδιώκοντας μάλιστα συμφιλίωση. Όμως εκείνη παρέμεινε ανέντοτη, κρατώντας τον σε απόσταση, καθώς χρειάστηκε καιρός και ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να ξεπεράσει το τραύμα, έχοντας φρουρού στο πλάι της την οικογένειά της. Αγαπημένη μου Ελένη, είσαι ακόμη ανήλικη, αυτό σου συνέβη στα 13. Θέλω να μου πεις από την πρώτη στιγμή που το μαθαίνεις μέχρι και τη στιγμή που το λες στην δασκάλα που σου έκανε τα ιδιαίτερα. Όταν το είχα πρωτομάθει, ένιωθα ότι η ζωή μου είχε τελειώσει εκεί. Δηλαδή, δεν πίστευα ότι μπορούσε να γίνει χειρότερο για μένα. Γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και το είχαν μάθει όλο μου το σχολείο, οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου. Έχασα πάρα πολλούς φίλους λόγω του γεγονότος αυτού. Και γι' αυτό, επειδή ντρεπόμουν πάρα πολύ, μου πήρε αρκετό καιρό να το πω στους γονείς μου. Εσύ το μαθαίνεις πώς? Εσύ έχεις ένα αγόρι που έχει σχέση? Είναι ένα αγόρι που μπαίνει στη ζωή σου και σου λέει «δώσε μου μια φωτογραφία σου γυμνή, αλλιώς θα κάνω κακό στην οικογένειά σου». Εγώ με αυτό το παιδί έκανα παρέα και με ήθελε. Αλλά εγώ δεν τον ήθελα και έτσι, επειδή αρνήθηκα να του στείλω, έτσι με απείλησε ότι θα κάνει κακό σε φίλους, σε οικογένεια, δικιά μου. Με αυτόν τον τρόπο. Και εσύ αναγκάζεσαι, του στέλνεις μια φωτογραφία και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα η φωτογραφία αυτή πηγαίνει παντού? Σε κάτι ώρες, δηλαδή έγινε βράδυ και το επόμενο πρωί έλαβα χιλιάδες μηνύματα με φωτογραφίες δικές μου από ψεύτικα προφίλ, από φίλους μου που τις είχαν πάρει. Από πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, όταν αρχίζεις πια να το βλέπεις όλο αυτό και σε πιάνει αυτός ο τρόμος, στην καθηγήτριά σου πότε της λες αυτό που έχει συμβεί, ή αν η ίδια σε καταλαβαίνει και σου λέει τι έχεις Ελένη μου, τι συμβαίνει στη ζωή σου? Με αυτή έκανα ιδιαίτερα και όταν είχε γίνει αυτό είχαμε καραντίνα και δεν μπορούσα να κάνω μάθημα, ήμουνα σε τόσο χάλια κατάσταση ψυχολογική που της λέω δεν μπορώ να κάνω μάθημα σήμερα και με ρώτησε γιατί. Και επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν το είχα πει σε κανέναν, ήμουνα ολομόναχη σε αυτό, δεν το είχα πει σε κανέναν, ούτε σε φίλους μου, ούτε σε οικογένειά μου, ούτε σε κανέναν. Μου βγήκε εκείνη τη στιγμή και το είπα στην καθηγήτριά μου και αυτή έτρεξε να το πει στους γονείς μου και είμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Αλέξη μου, είσαι ο μπαμπάς της. Καταλαβαίνω ότι είναι σοκαριστικό να μαθαίνεις κάτι τέτοιο για το παιδί σου. Αλλά εκεί φαίνεται και πόσο καλός γονιός είσαι που αγκαλιάζεις το παιδί και δεν το πετάς στον δρόμο. Να το πω έτσι όπως το νιώθω. Δεν το τρομάζεις, δεν το αφήνεις απροστάτευτο και γενικότερα του δείχνεις ότι το καταλαβαίνεις.
Αυτό που εμένα με πείραξε πιο πολύ είναι ότι μου πήρε 3 μήνες για να το μάθω. Δεν κατάλαβα τίποτα σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν είδα καμία αλλαγή στην συμπεριφορά της, στις επιδόσεις στο σχολείο, στη σχέση δική μας την οικογενειακή που είχαμε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Το έκρυβε τόσο και καλά. Και το να σκέφτομαι ότι το πέρασε όλο αυτό μόνη της, χωρίς εγώ να έχω πάρει καμία είδηση, χωρίς να ξέρω τίποτα, είναι κάτι που με έχει πληγώσει πάρα πολύ σαν γονιό προσωπικά. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ήμουν ο γονιός που έπρεπε, δεν ήμουν καλός πατέρας. Δεν το κατάλαβα. Έπρεπε να το έχω καταλάβει. Πάντως βλέπω την Ελένη που κάνει γκριμάτσα ενώ το λες αυτό, γιατί δεν το πιστεύει το η Ελένη. Γιατί αυτό που εισέπραξε τελικά η Ελένη είναι την αγκαλιά. Τη βλέπω και να δακρύζει τώρα και θέλω να της κάνω μια ζεστή αγκαλιά. Και είμαστε στην απόσταση με την πλάτη και είναι λογικό, είσαι ανήλικη, πρέπει να σε προστατεύσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Σε πονάει ακόμη, Ελένη, ε. Το έχω ξεπεράσει, αλλά όσο σκέφτομαι το τι είχα πάθει στα 13 μου... Αγάπη μου. Είναι πολύ δύσκολο. Καρδούλα μου. Τώρα τη βλέπω, Αλέξη μου, να πονάει έτσι πολύ και κλαίω κι εγώ μαζί της, γιατί καταλαβαίνω ότι ένα παιδί όταν βλέπει το κορμάκι του γυμνό στα 13 του, τρέμει και φοβάται και καταλαβαίνω ότι ήθελες να κάνεις κακό στον εαυτό σου, Ελένη, ε? Αγάπη μου. Ναι, αρκετές φορές. Αλλά βέβαια είχα την ψυχολόγο μου που με βοήθησε πάρα πολύ και ακόμα πηγαίνω και είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ για μένα. Δηλαδή δεν θα άλλαζα ποτέ την ψυχολόγο μου. Και αυτό το χρωστάω στους γονείς μου που με πήγανε και αμέσως με πήγανε σε ψυχολόγο για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που είχα, γιατί δεν ήμουν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση. Τώρα όμως είμαστε καλύτερα. Τώρα όμως είμαι καλά. Αλέξη μου, τι έκανες σε αυτό το διάστημα για να γίνει το παιδί καλύτερα? Πόσο γρήγορα το έτρεξες μετά? Την επόμενη μέρα το βράδυ το μάθαμε, την επόμενη μέρα το πρωί επαφηθήκαμε στο ίδρυμα του κύριου Σφακιανάκη, στο CSI. Α, ναι. Ναι. Και μιλήσαμε, ήρθαμε σε επαφή πολύ γρήγορα με την κυρία Ιωάννου. Και ό,τι βλέπετε τώρα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην κυρία Ιωάννου, στο έργο της κυρίας Ιωάννου. Κέλλη μου, δεν το ήξερα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω τι να πω εγώ. Εγώ θα ήθελα να σταματήσει να υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα ήμουν ευχαριστημένη και νομίζω ότι από αυτό που μόλις αφηγήθηκαν, θέλω να μείνω στο ότι τι είναι η συνένεση. Γιατί εύκολα όταν ακούει κάποιος τέτοιου είδους περιστατικά, το πρώτο που λέει είναι ας μην έστελνε. Βλέπουμε όμως ότι η συνένεση είναι πολύ υποκειμενική και ειδικά στις νεαρότερες ηλικίες, γιατί έτσι γνωριστήκαμε και εμείς, Δίνα, με αυτό το φαινόμενο. Και βγήκα και είπα πρώτη φορά ότι ανοίξτε τα αυτιά σας και τα μάτια σας, γιατί δίνει και παίρνει μέσα στα ελληνικά σχολεία αυτό το πράγμα. Και είδαμε τώρα τελευταία και αυτό που προείπα στην έναρξη της εκπομπής, ότι με την τεχνολογία πια, είτε είχε στείλει αυτή τη φωτογραφία, είτε δεν την είχε στείλει, αν κάποιος ήθελε να σε εκδικηθεί, σε ξεγυμνώνει πια κανονικά. Δηλαδή, παίρνει μια φωτογραφία σου που εσύ μπορεί να είσαι ξαπλωμένη στην παραλία και με την τεχνική νοημοσύνη σε εκδίνει τελείως και μπορεί να δείχνει ότι είσαι σε μια παραλία γυμνιστών και να βάλει δίπλα του ό,τι θέλει. Ακόμα πιο ακριβώς. Δύσκολο. Και φωνή μπορεί να βάλει πια και τα πάντα. Αλλά αυτό που έλεγα είναι ότι είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το παιδί δεν ήθελε να στείλει φωτογραφία και είναι μεγάλο στοίχημα το συγκεκριμένο, το ότι εκβιάζουν τα παιδιά λόγω όλου αυτού του στιγματισμού που υπάρχει και ότι δεν είσαι πολύ, ας πούμε, in, δεν είσαι πολύ trendy, είσαι πολύ πουριτανή, είσαι το ένα, είσαι το άλλο, ότι αν δεν μου στείλεις θα βρω την άλλη κοπέλα. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι. Ναι, αλλά δεν νομίζω. Σε εκβίασε για άλλη κοπέλα. Όχι. Ακόμα πιο σκληρός ο εκβιασμός. Ότι θα κάνει. Τι συνέβη σε σένα, Ελένη? Δεν με εκβίασε για άλλη κοπέλα. Απλά επειδή ξέρω ότι έχει κακές παρέες και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει κακό σε άλλα άτομα, γι' αυτό φοβήθηκα πάρα πολύ για οικογένεια και φίλους μου, αφού μου έλεγε ότι θα τους κάνει κακό και γι' αυτό το έκανα. Αυτό το παιδί πια, καταρχήν το τρέξατε στα δικαστήρια όλο, τους πήγατε? Όχι. Όχι.
Ο δικηγόρος την επόμενη μέρα που συμβουλεύτηκα μου είπε ότι αν θέλουμε πάμε επιτόπου στον εισαγγελέα ανηλίκων. Κάτι το οποίο εγώ ήμουν διατεθειμένος να κάνω. Αλλά επειδή δεν ήθελε, λέει, η Ελένη να το κάνουμε, δεν το κάναμε. Γιατί δεν ήθελες, Ελένη? Γιατί ως μικρή πίστευα ότι θα γίνει περισσότερο θέμα και στο σχολείο και τα λοιπά και ουσιαστικά δεν πίστευα ότι θα βρω και το δίκιο μου σε όλη αυτή την ιστορία. Πια ξέρεις ότι το δίκιο σου το βρίσκεις. Ναι. Πλέον, γιατί το είδαμε και στην περίπτωση του... Πλέον, ναι. Δηλαδή Στάθη μπορεί... Παναγιωτόπουλου και γενικά. Μετά, τώρα σε λίγο καιρό μπορεί να το επιχειρήσω, αλλά όταν ήμουν 13 δεν ήθελα καθόλου να το κάνω, γιατί θα γινόταν τεράστιο θέμα και δεν ήθελα να μου βάλουν και αυτή. Ένιωθες κι εσύ ενοχή? Δηλαδή, μήπως το μυαλό σου έβαλες ότι του στείλα κι εγώ τη φωτογραφία και μήπως όλο αυτό τα ήθελα κι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως νιώθεις ενοχικά κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, αλλά αν το νιώθεις μέσα σου. Στην αρχή πιστεύω ότι όλες αυτό νιώθουμε, ότι φταίγαμε εμείς για όλο αυτό που συνέβη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε κανένα μερίδιο ευθύνης. Δεν έχουμε καθόλου ευθύνες για ό,τι μας συνέβη, παρά μόνο φταίει αυτός που το κάνει. Σου ζήτησε συγγνώμη? Μου ζήτησε μετά από κάποιους μήνες και ήθελε και να κρατήσουμε και επαφές που εγώ αυτό το θεωρώ θράσος τουλάχιστον. Και εγώ είπα ότι δεν θέλω καμία επαφή. Με τους γονείς, στον πατέρα θέλω να απευθύνω το ερώτημα. Προσπαθήσατε να μιλήσετε, να τους βρείτε, να τους πείτε τι είναι αυτό που έκανε το παιδί σας? Συναντηθήκαμε. Ναι. Επίσης σύντομα. Έγιναν όλα πολύ σύντομα. Τι σας είπα? Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Ναι. Δεν αρνήθηκαν τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν έστειλε ένα μήνυμα στον πατέρα μέσω μιας εφαρμογής για να συναντηθούμε, για να μιλήσουμε για ένα θέμα, όταν βρεθήκαμε αργότερα, μας είπε ότι με το μήνυμα που έλαβε, επικοινώνησε με τη σύζυγό του και της είπε ότι κάτι έχει κάνει ο. Α, το παιδί. Το παιδί. Μας κάλεσαν να βρεθούμε με τους γονείς ενός παιδιού άλλου. Βρεθήκαμε, δεν αρνήθηκαν τίποτα. Δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να το εξετάσουν αν ισχύει ή όχι, γιατί... Το αποδέχτηκαν, ναι, δηλαδή. Ναι, δηλαδή τον είχαν ικανό να το έχει κάνει αυτό. Γιατί είχε μια παραβατική συμπεριφορά αυτό, γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα. Το μόνο που μας... Συγγνώμη. Όχι, όχι. Ναι. Και αυτό που με πείραξε πιο πολύ ήταν ότι εκδίαζαν πόσο έξυπνος είναι, πόσο χαρισματικός είναι, πόσο ξεχωριστός είναι. Ναι. Μαγκάκος. Μάλιστα. Αλλά συγγνώμη καμία. Ελένη, το πιάσα, το μαγκάκος το είχε στο πετσί του. Δεν ζήτησαν συγγνώμη? Θα τον πάρω, είπε ο πατέρας χαρακτηριστικά, θα τον πάρω να πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο, να τον λύσω λίγο, να τον χαλαρώσω, να μου τα πει. Αυτό σας είπε ο πατέρας του? Ναι, ναι, για το 14χρονο. Μάλιστα. Μανώλη, ωραία αυτά τα πράγματα, έτσι. Δυστυχώς είναι ένα περιστατικό από τα εκατοντάδες που γίνονται στη χώρα μας και δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι όπως το παγόβουνο. Κορυφούλα είναι εδώ οι κύριοι που έχουν βγει με την κοπελίτσα και από κάτω είναι εκατοντάδες περιστατικά τα οποία κρύβουν, δεν μπορούν να τα πούνε, φοβόνται και δεν έχουν το θάρρος όπως έχουν εδώ πέρα. Και θα πω κάτι, μόλις 13 ετών να το κρατήσουμε αυτό για να κάνουμε τον κύκλο της κουβέντας, γιατί έχουμε μεγάλη βραδιά σήμερα.